Έχουμε σήμερα κοντά μας τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Νίκο Κοροβέση, προκειμένου να κάνουμε έτσι μια αναλυτική συζήτηση σε ό,τι αφορά την πορεία της ομάδας και βέβαια την επίτευξη του στόχου. Νίκο Κοροβέση, καλησπέρα. Να σε ευχαριστήσουμε καλησπέρα, πολύ, καλησπέρα. Νίκο. Θα λέγαμε, καταρχάς, να πούμε τώρα συγχαρητήρια, δεδομένου ότι η ομάδα ήδη θα έπρεπε να έχει διασφαλίσει εδώ και καιρό. Ωστόσο, έστω και έτσι, υπάρχει ανακούφιση, Νίκο, φαντάζομαι, και σε εσάς τους ποδοσφαιριστές και σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Ωστόσο, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, τα καταφέρατε. Ναι, εντάξει, είναι ανακούφιση, όπως είπατε, γιατί η χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως την περιμέναμε και λίγο μας άγχωσε στο τέλος. Αλλά τέλος καλού, όλα καλά. Και συνεχίζουμε. Μπορούμε να κάνουμε τώρα πλέον όνειρα για τις επόμενες χρονιές. Πολύ σωστά. Νίκο, στο κρισιμότερο παιχνίδι της χρονιάς, έτσι μέχρι αυτό βέβαια του περασμένου Σαββάτου με την Λαμία, η ομάδα έδειξε την απαιτούμενη πίστη, την απαιτούμενη αποφασιστικότητα και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η ομάδα πέρασε πάρα πολλά φέτος, είχε πολλά προβλήματα, κυρίως με τραυματισμούς και κάποιες ατυχίες. Mm-hmm. Και αν δεν κάνω λάθος, εκείνο το παιχνίδι ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε μια αυτή η εντεκάδα. Και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά μαζί δεν είχαμε βρεθεί ποτέ στην ίδια εντεκάδα. Παιδιά έμπειρα που ήταν από τραυματισμούς, κάποιος γύρναγε, κάποιος ξαναχτυπούσε. Ήταν λίγο δύσκολο να βρεθούμε όλοι μαζί. Βρέθηκαν πολλά παιδιά σε καλή μέρα, υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες στην ομάδα και βγήκαν μπροστά και κατάφερε η ομάδα να πάρει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από τα πιο δύσκολα που έχουμε παίξει, μπορώ να πω, το τελευταίο διάστημα σε κρισιμότητα και από τα χρόνια που είμαι εγώ εδώ πέρα. Και κατάφερε και πήρε το δεύτερο τρίποντο και στην ουσία αυτό το παιχνίδι μας έδωσε και τη σωτηρία πιο εύκολα. Πολύ σωστά, Νίκο. Και να πούμε βέβαια ότι παρά το γεγονός ότι στα play-out λειτουργούσατε κάτω από ασφιχτική πίεση και ψυχολογικά και βαθμολογικά, ωστόσο καταφέρατε να αποδώσετε αυτό που έπρεπε, να πάρετε τα αποτελέσματα που ήταν το ζητούμενο. Θέλω να μας πεις λίγο πώς διαχειριστήκατε την όλη κατάσταση σε αυτό το κρίσιμο σημείο της καμπής του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησαν τα play-out, την είχαμε κερδίσει για πάρα πολύ καιρό και η ψυχολογία ήταν λίγο χάλια, θα έλεγα, στα αποδυτήρια. Αλλά και χάρη στον κύριο Νιόπλιο, που όταν κάποιος νέος άνθρωπος έρχεται στην ομάδα, έτσι, ήταν σε άλλο πόστο, αλλά όταν πιάνει καινούριο πόστο, κάπως σε ανεβάζει λίγο, σου περνάει κάποια καινούργια πράγματα. Στην ουσία θέλαμε λίγο έτσι, ψυχολογική υποστήριξη, όχι τόσο παιχτικά και αγωνιστικά, γιατί οι παίχτες υπήρχαν από πριν, η ποιότητα της ομάδας δεν είναι για να παλεύει για την κατηγορία. Και βγάλαμε όλη την προσωπικότητα μας στο γήπεδο και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και στο τέλος σώθηκε η ομάδα. Νίκο, αυτό το ψυχολογικό κομμάτι είναι αυτό που έλειπε από την ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο του πρωταθλήματος, με την εικόνα που παρουσίασε στα play-out και ήρθαν τα αποτελέσματα, τα νικηφόρα. Ναι, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι αυτό της ψυχολογίας. Γιατί όταν πηγαίνεις από ήττα σε ήττα, κάπου χάνεις και την πίστη σου. Αλλά εντάξει, εμείς πιστέψαμε σε αυτούς μας και γενικά ο ένας τον άλλον, γιατί το τέλος αυτό έμεινε. Παλεύαμε ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για την ομάδα. Και κυρίως αυτό μας κράτησε, μπορώ να πω. Mm-hmm. Κάνοντας έτσι και τον απολογισμό αυτής της χρονιάς που φτάνει ουσιαστικά στο τέλος της, τι έφταιξε, Νίκο, θεωρείς, και η ομάδα έφτασε στο παραπέντε ουσιαστικά να σώσει την παρτίδα σε ό,τι αφορά την παραμονή της? Εγώ δεν είμαι τώρα ο κατάλληλος να πω τι έφταιξε. Απλά, εντάξει, θα πω κάποιες ατυχίες. Δεν μπορώ να δώσω την ακριβή απάντηση. Πάντως, η ομάδα αυτή δεν είχε φτιαχτεί για να παλεύει για τη σωτηρία της. Και ίσως όταν έπρεπε να χρειαστεί να παλέψει για τη σωτηρία της, δεν ήταν μαθημένη, θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος βρήκαμε και αυτόν τον τρόπο για να παλέψουμε και τα καταφέραμε. Κυρίως αυτό θα έλεγα, ότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση που δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Μάλιστα. Υπήρξε, Νίκο, κάποια στιγμή που ενδεχομένως λυγίσατε, που σκεφτήκατε ότι η ομάδα μπορεί να βρεθεί σε θέση να αγωνίζεται μέσω μπαράζ για την παραμονή της ή ακόμη χειρότερα να βρεθεί στην τελευταία θέση?
ή πιστέψατε προσωπικά, εξ αρχής προσωπικά εγώ θα επειδή ξέρω τη δυναμική της ομάδας και των συμπαικτών μου και προσωπικά το χαρακτήρα το δικό μου και δεν δεχόμουν να ξαναπαίξω μπαράζι ή να μην είμαι στην κατηγορία του χρόνου. Και πιστεύω ότι κανείς από την ομάδα δεν το δεχόταν αυτό και εγώ το έχω πει και πιο παλιά, μετά όταν κάναμε ήττες, ότι δεν πίστευα ποτέ ότι η ομάδα θα έχει πρόβλημα. Το πίστευα, ήρθε λίγο πιο μετά. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Νίκου Νόπλια αμέσως μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Εξ αρχής είπε ότι η ομάδα θα τα καταφέρει και θα σωθεί. Ήταν πεπισμένος ως προς αυτό. Είδαμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Μπούση, να σας στηρίζει επανειλημμένες φορές. Πίστεψε σε εσάς. Θέλεις να μας μεταφέρεις έτσι λίγο αυτό που λέμε το κλίμα στα αποδυτήρια σε όλη αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βίωσε η ομάδα? Αυτό που υπάρχει στον Όφη δεν υπάρχει σε κάποια άλλη ομάδα, θεωρώ. Γιατί και εγώ δεν το έχω βιώσει αλλού. Η ομάδα πήγαινε από ήττα σε ήττα και η στήριξη ήταν τεράστια. Και από τον ίδιο τον πρόεδρο και από τους άλλους κυρίους που είναι δίπλα στην ομάδα. Και εντάξει, αυτό σου δίνει και δύναμη. Και πραγματικά ήταν τεράστια αυτή η ενέργεια που πήραμε. Και επίσης να πω ότι η ομάδα έχει ποδοσφαιριστές που δεν δέχονται να πέσουν κατηγορία. Είναι στο DNA τους, δεν δέχονται. Και υπάρχουν παιδιά πολλά μέσα που δεν δεχόντουσαν να γίνει αυτό το πράγμα και έτσι βγήκαν και όλοι μπροστά. Πολύ σωστά. Νίκο Κοροβέση, το project του Όφη σίγουρα δεν συνάδει με την προσπάθεια που έγινε από την ομάδα σε ό,τι αφορά την αγωνιστική της παρουσία, να παλεύει δηλαδή για τη σωτηρία της. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πικράθηκαν, φίλαθλος κόσμος που περίμενε να εξελιχθεί διαφορετικά αυτή η χρονιά. Θέλεις να πεις κάτι σε αυτόν τον κόσμο? Ναι, ξέρουμε, καταρχήν ξέρουμε που βρισκόμαστε και σε ποια ομάδα είμαστε και τι απαιτήσεις υπάρχουν. Πέρυσι η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη. Φέτος θέλαμε να το ξανακάνουμε γιατί ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να. Δεν μ' άρεσε να ζητάω συγγνώμη γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν δυσκολίες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μία θα είναι στα πάνω, μία στα κάτω. Βέβαια η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζει να γίνεται για να φέρουμε την ομάδα εκεί που ήταν πέρυσι. Και εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, πριν 20 χρόνια ας πούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο και η επιθυμία όλων άλλωστε. Από ένα σημείο και μετά, Νίκο, είδαμε την ομάδα του Όφη να αλλάζει το αγωνιστικό της προφίλ, θα λέγαμε. Πήγε περισσότερο σε ένα παιχνίδι σκοπιμότητας. Το ζητούμενο άλλωστε ήταν το αποτέλεσμα. Εκτιμάς ότι τη νέα σεζόν θα δούμε τον Όφη να επανέρχεται σε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας? Κοιτάξτε, επειδή ήταν κρίσιμη κατάσταση, δεν θα πω παιχνίδι σκοπιμότητας, αλλά παίζαμε πιο έξυπνα, θεωρώ, από ό,τι παίζαμε πριν. Βάλαμε λίγο την εξυπνάδα στο παιχνίδι μας, γιατί ήμασταν λίγο αφελείς, θα έλεγα, στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα, το project δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να είναι αυτό που ήταν, δηλαδή να προσπαθεί όχι να παίξει ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ήμασταν καλύτερα από τις υπόλοιπες ομάδες στο play-out, αλλά όταν υπάρχει και αυτό το αίσθημα της επιβίωσης, κάπου σε κρατάει λίγο πίσω. Οπότε τώρα από μια καινούργια αρχή είναι τελείως διαφορετική. Πιστεύω ότι η ομάδα συνεχίσει να παίζει το ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος να βλέπει. Νίκο, μετά το νικηφόρο παιχνίδι στη Λαμία, ακούσαμε και τον Νίκο Νόπλια να κάνει αναφορά στο Γιώργο Σίμω, τον τεχνικό με τον οποίο συμπορευτήκατε στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτού του πρωταθλήματος και ο οποίος βέβαια συνέβαλε στο χτίσιμο αυτού του νέου προφίλ του Όφη. Ωστόσο, δυστυχώς, τα αποτελέσματα δεν τον δικαίωσαν. Δεν μπορεί ποτέ να φταίει ένας άνθρωπος για μια εικόνα μιας ομάδας που είναι πάρα πολύ μέσα σε αυτή την εικόνα. Συμβάνουν πάρα πολύ. Ο κύριος Σίμος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και καταπληκτικός προπονητής. Αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά, σίγουρα χρειάζεται μια αλλαγή. Τώρα ήταν. Αφού δεν γινόταν να την πληρώσει, ας πούμε, σε εισαγωγικά κάποιος άλλος, πάντα την πληρώνει προπονητής. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι έφταιγε 100% έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Και νομίζω ότι εξαντλήθηκαν και όλα τα περιθώρια. Ωστόσο, είναι αυτό που είπες και προηγούμενο, ότι χρειάζεται αυτή η ψυχολογική τόνωση, ενδεχομένως λόγω της διαφοροποίησης των δεδομένων, για να έρθουν και τα αποτελέσματα. Σίγουρα, βέβαια, και εκείνος θα ήταν στην αγωνία με όλους εσάς και σίγουρα θα χάρηκε με το αποτέλεσμα του Σαββάτου. Πιστέψτε με, χάρηκε πάρα πολύ, γιατί το είχε και αυτός ανάγκη να τελειώσει τη δεύτερη χρονιά. Και πραγματικά είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και προσωπικά εγώ τον θαυμάζω για το ήθος του και εύχομαι τα καλύτερα. Mm-hmm. Νίκο Κοροβέση, ακολουθεί τώρα το Σάββατο η αυλαία της αγωνιστικής σεζόν. Ένα παιχνίδι βαθμολογικά διάφορο θα λέγαμε, ωστόσο υπάρχει το υψηλό κίνητρο της διατήρησης του αίτητου της ομάδας, έτσι δεν είναι? Αδιάφορο δεν μπορεί να είναι για μας, γιατί θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά και να φτιάξουμε τα στατιστικά μας, της ομάδας και τα δικά μας προσωπικά, γιατί πρέπει από εδώ και πέρα να χτίσουμε χαρακτήρα και να ασκήσουμε να είμαστε λίγο πιο σκληροί σαν ομάδα και να μην αφήνουμε να περνάνε τα παιχνίδια έτσι. Θέλουμε την νίκη και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, πόσο μάλλον τώρα που δεν έχουμε και το άγχος. Μάλιστα. Είχες πει, Νίκο, μετά το τέλος ενός παιχνιδιού, στην ολοκλήρωση αυτής της αγωνιστικής σεζόν, θα περνούσατε όλοι από μία αξιολόγηση. Δεδομένης και της πολύ δύσκολης χρονιάς, θεωρείς ότι θα γίνει αυτό ό,τι αφορά στο σύνολό το ποδοσφαιρικό τμήμα και τους ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο? Εννοείται, θα κρυφθούμε όλοι όπως κάθε χρόνο και πέρυσι κριθήκαμε όλοι και φέτος θα κριθούμε. Δεν αλλάζει κάτι. Τα συμβόλαια δεν είναι για να σκίζονται, δεν είναι για να πατάς πάνω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα να κλείσουμε με μια δική σου τοποθέτηση, ό,τι νομίζεις έτσι σαν καταστάλαγμα αυτής της δύσκολης χρονιάς για την ομάδα του Όφη. Έτσι, ο Όφη έδειξε ότι σαν δύσκολα είναι ενωμένος και μπορεί να τα καταφέρει. Έχει περάσει πάρα πολλά αυτή η ομάδα και πάντα έχει βγει στο τέλος δυνατή. Έτσι και φέτος και ευελπιστώ να του χρόνου πάλι να πανηγυρίζουμε την έξοδο στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο και σε σένα προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.